Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή που βλέπουμε πιο πριν φιγούρε και αγαλματίδια σήμερα θα ανοίξουμε ακόμα ένα set τη κοντομπουκίλια και εννοείται από Star Wars. Εδώ έχουμε το Stormtrooper 2 Pack, όπω μα το λέει. Να πούμε ότι αυτό το set αγοράστηκε από το Epic Loot όταν είχε βγάλει τι πολύ γαμάτε προσφορέ και ένα τα τρία set που είχα χτυπήσει. Να πούμε ότι εδώ έχει και του δύο, αλλά το Star Wars συνηθίζει και στην κοντομπουκίλια Artifacts Plus συνηθίζει να έχει αρκετέ στάσει. και εδώ από βλέπω και αυτό είναι και μεγάλο το κουτί έχουμε λογικά όλε αυτέ εδώ τι τάσει μπορούμε να φτιάξουμε. Θα τι δούμε και εμεί εννοείται. Είναι ένα προ 10 κλίμακα του, νομίζω αυτά. Και είναι prepaint όπω μα το γράφει. Νομίζω αυτά. Μπορούμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε και να δούμε μέσα τι παίζει. Και πολύ βαρύ και πολύ μεγάλο. Γιατί θα έχει όλα αυτά τα ζευγάρια χεριών λογικά και ποδιών. Για να κάνει διάφορε στάσει. Να δούμε ότι πάντα οι για artifacts μα έρχονται. Εδώ έχει όντω πολύ πράγμα. Πάντα έχουμε, κοιτάξτε εδώ, σε αυτές τις καρτέλες για πόσα σετ χέρια και πόδια μιλάμε. Και από πίσω, εδώ έχουμε τα σώματα και τα κεφάλια των Stormtroopers. Να πούμε ότι κάθε φορά έχει ένα φυλάδιο μέσα, το οποίο εντάξει είναι για οδηγίες και τα σχετικά τα οποία δεν μας χρειάζονται αυτά. Εδώ θα χρειαστούμε κόψιμο λογικά, ναι. Οκ, okay, ανοίξαμε το πρώτο κομμάτι φύλου και απλά πέσανε οι άλλοι. Οπότε έχουμε εδώ, α, τα κεφάλια τους είναι ήδη κουμπωμένα Ας ξεκινήσουμε με τα σώματα τους, μιας και τα έχουμε έτσι Εύκαιρα ας πούμε, εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια Βλέπουμε, κοιτάξτε εδώ, πόσο γαμάτο είναι το κεφάλι του γενικά το κράνο που φορούσε Κάτω εδώ με συγκεκριμένε εγκοπές πάντα για να μην μπορείς να βάλεις λάθος κάποιο κομμάτι Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά όπω είπαμε είναι 1 προ 10, οπότε και αυτοί περίπου κάπου στα 20 εκατοστά περίπου εκεί θα βγουν. Μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό και αυτό το σώμα είναι το ίδιο αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, ας δούμε τα πρώτα α, έτσι που έχει τουλάχιστον, εδώ, α, από μια μεριά έχουν ήδη το χέρι και τα πόδια, Α φτιάξουμε έναν τουλάχιστον. Εδώ το πόδι, ναι, πάρα πολύ ωραίο, με αυτές τις άσπρες στολές που είχανε, τις ειδικά διαμορφωμένες ας το πούμε. Και πως θα μπει τώρα εδώ, ε, κάπως έτσι, κάτω έχουμε και τους μαγνήτες εννοείται για να κολλήσει στις βάσεις τους, πάντα έχουν βάσεις με μαγνήτες για ε, να βάλουμε πάνω και μία δίπλα το άλλο πόδι του αυτό ε, αυτός τουλάχιστον είναι έτοιμος να σταθεί ας δούμε τα χέρια του στο ένα χέρι του από εδώ, δεν νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει. Ναι, έτσι είναι για να αλλάξει όλο το set χεριού. Εδώ λογικά θα κρατάει το όπλο. Λογικά πάμε να το κουμπώσουμε και αυτό. Κάπω έτσι. Και για να βάλουμε και το άλλο χέρι. μετά λογικά στη normal στάση που έχει να κάνει είναι απλά αυτή για να κρατάει. Εδώ θα κουμπώσει πάνω σε αυτό το χέρι το οποίο θα το ανοίξουμε και αυτό να το δούμε. Ένα πιο κοντινό στο μπλάστερ του το οποίο είναι πανέμορφο. Πόσο μικρό είναι, αλλά πόσο γαμάτι λεπτομέρεια έχει. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και νομίζω, έχει, νομίζω ότι έχει πιο μεγάλο βλαστέρ Ναι, έχει όντω πιο μεγάλο βλαστέρ; Για να κάνει άλλη στάση. Θα δοκιμάσουμε στον δεύτερο κάποιε στάσει. Το χέρι του. Εντάξει, μπαίνει αρκετά εύκολα μπορώ να πω. Και α το κουμπώσουμε πάνω να δούμε πώ θα κάτσει. Και ναι, ο ένα τουλάχιστον σε αυτή τη στάση είναι πανέτοιμο. Σε μια πιο normal στάση που κρατάει το πρώτο και εδώ μπορεί να πει ότι ακόμα φυλάει κάτι, κάνει κάποιο. κάνει γκάρντα α πούμε σε κάτι τέλο πάντων. Αυτό που μπορεί να. τώρα μου έρχεται η ιδέα και με του δύο έτσι να έχουμε μπροστά τον Darth Vader και δύο πίσω αυτού, αλλά πρέπει να έχει την ίδια στάση εκεί. Εγώ λογικά θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικέ. Δηλαδή σκέψει τη μέση τον Darth Vader και δύο από πίσω του έτσι να το φυλάνε Stormtroopers. Λοιπόν, νομίζω ότι τα φωτοσέτ set χεριών και ποδιών δεν μας χρειάζεται πλέον γιατί στον άλλο θα δοκιμάσουμε μια άλλη στάση το πρώτο φύλλο τα έχει πάρα πολύ ωραία δομοθετημένα και εδώ έχουμε άλλα τόσα ζευγάρια χεριών και ποδιών για να δοκιμάσουμε άλλες διάφορες στάσεις πάμε να δούμε μερικές λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο blaster το blaster rifle ας το πούμε γιατί τα άλλα είναι blaster pistol κάπως έτσι Τάξι, αυτό είναι το μεγάλο, το τεράστιο μπλάστερ. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και λίγο έτσι όπω είναι βαμμένο. Βλέπω έχει λίγο custom framing να το κάνει πιο ρεαλιστικό. Δεν είναι ένα απλό μαύρο όπλο. Πάρα πολύ ωραίο. Και εννοείται είναι με το χέρι του κουμπωμένο. Λοιπόν, α δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το, αυτό το πόδι σε σχέση με τα άλλα πόδια έτσι έχει μία κλίση. Για να τον κάνει συλλογικά. ναι και αυτό τώρα είναι από εδώ. Έτσι είναι τώρα με το ένα πόδι, είναι λίγο περίεργο. Τώρα α πούμε έχει έτσι πιο μπάτλ στάση. Δεν στέκεται απλά πιο μπάτλ. Πώ α πούμε κάπω έτσι, και τώρα πια χέρια να βάλουμε. Γιατί θέλω να βάλω το μεγάλο το μεγάλο. Α πούμε αυτό, να κουμπώσουμε μάλλον το όπλο πάνω σε αυτό εδώ το μπράτσο με χέρι. Α πούμε κάπω έτσι, και πρέπει να δούμε ποιο χέρι θα ταιριάξουμε από την άλλη μεριά. Κάπου εδώ. Και τώρα από εδώ μεριά αν βάλουμε αυτό το χέρι θα είναι σαν να το κρατάει Ναι κάπως έτσι λογικά εδώ θα το κρατάει ναι, Οπότε θα δοκιμάσω αυτό Ο ένας να έχει το μεγάλο σίγουρα θα το αφήσω έτσι Με τον ένα να έχει το μεγάλο όπλο Το μεγάλο μπλαστεράκι του Και αυτό το χέρι εντάξει δεν έχει διαφορέ πολλέ σαν λεπτομέρεια Τι στάση του αλλάζει για να φτιάξει ένα άλλο πόζ ας πούμε Κάπως έτσι και τον βάζεις να κρατάει το όπλο κάπω έτσι πάρα πολύ ωραίο και αυτή μια πάρα πολύ ωραία στάση. Κοιτάξτε εδώ, αρχοντικό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μου άρεσε πολύ, οπότε θα τον κρατήσω αυτόν έτσι αυτή τη στάση και ας δοκιμάσουμε στον άλλον κάποια διαφορετική στάση, α πούμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα διαφορετικό χέρι λίγο ιδιαίτερο. Αυτό εδώ το οποίο είναι σαν να λέει κάτι σε κάποιον και να του δείχνει κάτι. Οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτό. Σαν να μιλάει σε κάποιον, ξέρω όπως όπω έλεγαν στον άλλον που ψάχναν τότε τα ρομπότ και τον είπαν αν αυτά είναι τα ρομπότ. Και είπε oh, την κλασική φράση ότι αυτά δεν είναι τα ρομπότ που ψάχνει. the σαν is you're looking for, ή κάπω έτσι. <sharp inhale> ναι, αυτή η στάση τώρα, α πούμε, μαζί δεν μπορεί να την κάνει. Γιατί εδώ το όπλο πέστη πάνω στο χέρι του. Οπότε είπα να βγάλουμε και το άλλο χέρι. Νομίζω ότι αυτό εδώ θα μα κάνει. Να κουμπώσουμε το όπλο πάνω σε αυτό εντάξει πρέπει να βγάλεις το όπλο εννοείται από εδώ για να το βάλεις σε αυτό το χέρι. Μπορεί να θεωρηθεί και αυτή εδώ νομίζω μία στάση, πάρα πολύ ωραίος. Ένα pause και αυτό. Σαν να μιλάει σε κάποιον, σαν να προειδοποιεί κάποιον, ξέρω εγώ φύγει από εκεί θα περιβολήσω ή κάτι τέτοιο. Μπορείς να τον κάνεις και με δύο όπλα. Ναι μπορείς να τον κάνεις και με δύο όπλα. Γιατί όχι, γιατί νομίζω ότι αυτό το χέρι φαίνεται για αριστερό και έχει ήδη πάνω το όπλο κουμπωμένο. Θα φτιάξουμε και ένα με δύο όπλα. Ένα θα έχει το μεγάλο και ένα θα έχει δύο. Νομίζω τουλάχιστον ότι αυτό είναι το αριστερό. Ω oh, ναι. Τι λε τώρα, θα... να νομίζω αυτό θα αφήσω. Πάρα πολύ ωραίο. Oh, εδώ έχει και δύο όπλα. Κανονικά αυτή η στάση νομίζω δεν προβλέπεται, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ ωραίο φω. Με δύο όπλα. Πε να αφήσω και αυτό. Αλλά α ολοκληρώσουμε πιο καλά αυτό το πώ. Νομίζω τουλάχιστον βάζοντα αυτό εδώ το χέρι. Ναι. Είναι για ακριβώ αυτό εδώ και τον κάνει έτσι σαν να κρατάει το όπλο, απλά από την άλλη μεριά. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτή ήταν, νομίζω τώρα ότι είδαμε και όλε τι βάσει του. Νομίζω ότι κάναμε τουλάχιστον όλε τι στάσει του, όλα τα, πώς, τα δυνατά πώ μπορεί να κάνει. Πάρα πολύ ωραίοι και οι δύο. Αυτού του δύο νομίζω δεν μπορούμε να του βάλουμε σε ένα. Θα χωρέσουν να μπουν σε ένα. Θα χωρέσουν κάπω έτσι για να του δείτε και εσεί λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει αυτό που κάνει στο Star Wars που μπορείς να αξιοποιήσεις αρκετά και να κάνεις αρκετές στάσεις δηλαδή να τις χρησιμοποιήσεις να βάλεις αρκετά ζευγάρια ποδιών και να φτιάξεις αρκετές διαφορετικές στάσεις ανάλογα για το diorama που θες να φτιάξεις ας πούμε Πάρα πολύ ωραία και οι δύο και με πολύ ωραία λεπτομέρεια. Αφού τώρα κάτι θα κάνουμε σίγουρα κάποιο ωραίο διόραμα με τον Darth Vader. Αυτά και μου δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε. να μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το set και θέλω και άλλα set έτσι από αυτού που είναι δύο μαζί, από του στρατιώτε του Star Wars. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γάματα και γκικ βίντεο, κυρίω unboxing, ξερομητικά κουτιά, φάγκο πο, πιο premium φιγούρε και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.